και ο Πέντρο Μαρτίνς αλλά και ο Μίλαν Ράσταβας, ο οποίος είχε και αυτός βαθμολογικά την άνεση και τέλος πάντων το περιθώριο να δώσουν χώρο στα νέα παιδιά. Ο Πέντρο Μαρτίνς κυρίως αυτός που ξεκίνησε με τρία νέα παιδιά, εδώ βλέπουμε τον Κώστα Τζουλάκη και τον Βασίλη τον Σουρλή. Εδώ η πρώτη φάση στο έκτο λεπτό με το φάουλ του Μπουχαλάκη, με πολλά φάλτσα λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Παπαδόπουλου. Στο 17 ο Καμαρά θα δώσει τον Βρουσάη, ο οποίος θα γυρίσει επικίνδυνα την μπάλα. Ο Χασάν εμποδίζεται από τον Σουάρες, ο Ανδρούτσο σε δεύτερο χρόνο έρχεται από πίσω και στέλνει την μπάλα. Δείτε από μια ευκαιρία, όπως και ο ίδιος είπε μετά το παιχνίδι, ότι δεν χάνονται, αλλά βέβαια όλα χάνονται. Σέντρα του Χολέμπα στο 22, ο Χασάν θα πιάσει την καρφωτή κεφαλιά χωρίς να βρει στόχο, από μια δύσκολη βέβαια ισορροπία. Στο 32 ο Μπρούμα σε Βρουσάη, αυτός στρώνει στον Μπουχαλάκη, ο οποίος θα δοκιμάσει το πόδι του, θα δοκιμάσει να απειλήσει τον Παπαδόπουλο, αλλά η μπάλα βγήκε out. Το 42 με εκτέλεση φάουλ από τον Χολέμπας, ο Χασάν που κυριάρχησε από τον αγώνα στον αέρα, έπιασε ακόμη μια κεφαλιά, αλλά αστόχησε και πάλι. Δεύτερο ημίχρονο, τρεις μαζεμένες αλλαγές για τον Ολυμπιακό, Ελαραμπή, Μπαλμπουένα, Μασούρας μέσα, Βρουσάη, Μπρούμα, Καμάρα έξω, δύο για τον Αστέρα, με Μπελό, Καντιμουνάφο και τον 20χρονο επιθετικό Παναγιώτη Τζίμα στη θέση του Μπαράλα. 47, ο Μπαλμπουένα θα εκτελέσει κόρνερ, η κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας από τον Χολέμπας, μια δύσκολη επέμβαση από τον Παπαδόπουλο που κρατάει την εστία του. Εδώ είδαμε στο επόμενο λεπτό το Σουλίλ να στέλνει την μπάλα προς τα πίσω στον Τζολάκη, όχι με κατάλληλη ταχύτητα, παρενευλήθη και παραλίγο να κάνει τη ζημιά ο Τζίμας. Ακόμη μια επέμβαση από τον Παπαδόπουλο μετά την σέντρα του Βαλμπουενά, ο Χασάν απειλεί και πάλι. Εδώ βλέπετε τον νεαρότερο, όπως είπαμε, έκτο νεαρότερο παίκτη στην ιστορία του Ολυμπιακού, τον Καλογερόπουλο, να βγαίνει εκτός. Του έδωσε το χέρι ο 36χρονος Βαλμπουενά και συνέχεια το χάδεψε στοργικά στο κεφάλι ο προπονητής του. Ακόμα ένας νεαρός από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Κανελόπουλος στη θέση του Βαλιέντε. Είπαμε ότι και ο Ράσταβας είχε αυτό το περιθώριο. Στο 75 εδώ από μια λανθασμένη πάσα του Τζολάκη, ο Μπελόκ θα έχει την ευκαιρία να απειλήσει, αλλά το σούτ που θα κάνει θα καταλήξει out. Ακόμη ένας μικρός στο τερέν, ήταν ένα παιχνίδι αλλαγών, γι' αυτό και στεκόμαστε και εμείς στις αλλαγές των νεαρών παικτών. Ο 19χρονος Ηλίας Καραργύρης στη θέση του επίσης 19χρονου Κώστα Τζολάκη, σε ένα μάτς που, όπως είπαμε, γίνανε οι μεγάλοι, οι γυρεότεροι, τέλος πάντων, έκαναν χώρο στους νεότερους. Δόθηκε ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να δείξουν ότι μπορούν να εξελιχθούν και να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω στις πρώτες ομάδες και του Ολυμπιακού και του Αστέρα Τρίπολης. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την ερχόμενη Τετάρτη. Το πρόβλημα μας ρωτήω με το Σμαϊζόβιζ, το Μουτσέξιο, το Πενιμετίο. Γενικότερα η απόδοση της ομάδας σήμερα δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλή, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος ευθύνεται. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τους νέους παίχτες, οι οποίοι παίξαν σήμερα περισσότερο από τι άλλες φορές. Τέτοιες εικόνες πραγματικά είναι όμορφες για την ομάδα μας, όμως αυτό που έχουμε να πούμε είναι πως στα επόμενα τρία παιχνίδια η απόδοσή μας πρέπει να είναι καλύτερη αν θέλουμε να κερδίσουμε. Θέλουμε να κερδίσουμε τα επόμενα τρία παιχνίδια μέχρι το τέλος των play-off και γι' αυτό η ομάδα συνολικά θα πρέπει να είναι καλύτερη και όλη και η απόδοσή μας πιο υψηλή για να τελειώσουμε με νίκες. Ο τελικός έχει σε γενικές γραμμές δικά του χαρακτηριστικά, τελείως διαφορετικά από το παιχνίδι της Τετάρτης. Στο Καραϊσκάκη την Τετάρτη θα παίξουμε ένα ντέρμπι που θέλουμε να το κερδίσουμε. Όμως γενικότερα οι παίχτες στο τελικό θα πρέπει να έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. I'm happy that we made it also against champions for this year. Για μας κάθε καλό αποτέλεσμα είναι κάτι θετικό και είμαι χαρούμενος που το κάναμε και απέναντι στους πρωταθλητές Ελλάδας. Η ιδέα μας είναι να κερδίσουμε τα παιχνίδια, θα μπούμε σε ένα αγωνιστικό χώρο για να κερδίσουμε. Και το σημερινό παιχνίδι δεν λέω ότι δεν είναι δίκαιο, αλλά δεν ήταν για να τελειώσει 0-0. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο αργό το παιχνίδι μας. Θέλαμε να βάλουμε λίγη ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο και νομίζω ότι το καταφέραμε. Όσο για τους νεαρούς παίκτες, πήραν την ευκαιρία τους, βλέπουμε τι μπορούν να κάνουν και γενικά είμαστε ικανοποιημένοι από την εικόνα τους. Ο Πέντρο Μαρτίνς έδωσε και πάλι πολλές ευκαιρίες στην Next Gen του Ολυμπιακού. Τζολάκης και Σουρλής ήταν και πάλι βασικοί, όπως στον αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Ο 17χρονος στόπερ Καλογερόπουλος έπαιξε αυτή τη φορά από την αρχή και ήταν πάρα πολύ καλός απέναντι στον Μπαράλες. Ενώ στο τέλος ο προπονητής του Ολυμπιακού έδωσε περίπου 10 λεπτά χρόνο συμμετοχής και στον επίσης νεαρό goalkeeper Ηλία Καραργύρη. Σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό που ο προπονητής μου δίνει την ευκαιρία να πάρω αυτά τα παιχνίδια και τον ευχαριστώ. Όπως είπατε, από τα άλλα παιδιά, όπως με τον Σουρλή, με τον Καραργύρη και τον Γαλογερόπουλο, έχω περισσότερα παιχνίδια.
Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δίνονται αυτές οι ευκαιρίες σε παιχνίδια που βαθμολογικά δεν έχουν κίνητρο οι ομάδες, ώστε να εξελιζόμαστε. Θεωρώ ότι είναι ωραίο να βλέπουμε νέους παίκτες να αγωνίζονται με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Και όπως βλέπουμε, αποδεικνύουν κάποια πράγματα και ότι έχουν στοιχεία και να αγωνιστούν και στη συνέχεια σε επόμενα παιχνίδια. Ξούμε μία από εδώ καταρχάς υπάρχει μια επίθεση της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Βρουσάη εδώ που γίνεται κάτοχος της μπάλας δεν είναι offside και συνέχεια που κάνει το δοκάρι βλέπετε εδώ ο παίκτης που είναι σε θέση ελεγχόμενη δεν πάει εκεί η μπάλα, πάει πίσω στο Βρουσάη και εδώ βλέπουμε στο έδαφος τον Χασάν ο οποίος πάει να περάσει στον αντίπαλό του, πέφτει επάνω στον αντίπαλο και πέφτει, παράβαση δεν υπάρχει και διαιτητής και βαρ είχαν ίδια άποψη και συνεχίστηκε το παιχνίδι. Δεν είχαμε τίποτα άλλο. Ωραία.